ένα από τα πολλά κατάλοιπα αρνητικά της διαχρονικής πολιτικής των κυβερνήσεων στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είναι ότι στερείται δημόσιων δομών για τα άτομα με διάφορα είδη αναπηρίων, πολυαναπηρίων και χαρακτηριστικά από τις 700.000 συνολικού περίπου πληθυσμού αυτής της περιοχής, οι 113.000 είναι άτομα που έχουν προβλήματα αναπηρίας. Όλοι αυτοί βιώνουν μια εξαιρετικά προβληματική αγωγή αποκατάστασης, όχι μόνο λόγω έλλειψης δομών, αλλά και λόγω μη λειτουργίας των υφιστάμενων δομών. Για παράδειγμα, το ΚΕΦΙΑ Παμφιλοχίας σήμερα λειτουργεί υποτυπωδώς. Παρότι υπάρχουν υποδομές και η δυνατότητα για 24-ωρη ολοκληρωμένη λειτουργία 60 κλινών για κλειστή νοσηλεία αποκατάστασης, σήμερα δεν λειτουργεί καμία. Αυτή τη στιγμή το ΚΕΦΙΑΠ εργάζεται στο ΚΕΦΙΑΠ, εργάζεται μόνο ένας φυσικοθεραπευτής, ο οποίος συνταξιδοτείται, με αποτέλεσμα μετά από αυτό να σταματήσει ουσιαστικά η λειτουργία του κέντρου. Επίσης, σύγχρονα μηχανήματα παραμένουν στις αποθήκες αναξιοποίητα και σκουριάζουν για χρόνια. Είναι φανερό ότι η λειτουργία του οδηγείται κυριολεκτικά στο κλείσιμο, όταν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν πλέον μόνο 10 κρεβάτια αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο στο Ρίο, που κι αυτά λειτουργούν με τεράστια προσπάθεια του ελάχιστου προσωπικού. Στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από 20 ΚΕΦΙΑΠ. Στα χαρτιά, στην πράξη, δεν λειτουργούν. Η συντριπτική τους πλειοψηφία οδηγείται σε κλείσιμο ή στην καλύτερη περίπτωση στη λειτουργία τους ως εξωτερικά ιατρία. Παραμένουν κλειστά 1.000 εγκατεστημένα κρεβάτια νοσηλείας και τα μηχανήματά τους σαπίζουν. Πολλά δε από αυτά δεν έχουν καν αποσυσκευαστεί ποτέ. Η ευθύνη όλων των κυβερνήσεων από το 2000 και μετά είναι τεράστια. Ρωτάμε τον κύριο Υπουργό, τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να μην κλείσει το ΚΕΦΙΑ Παμφιλοχίας και να αναπτυχθεί ως ένα σύγχρονο δημόσιο κέντρο αποκατάστασης, πλήρως ανεπτυγμένο, στελεχωμένο, με μόνιμο προσωπικό, με δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίας προς τους ασθενείς και τους αναπήρους της ευρύτερης περιοχής. Και δεύτερο, να ενισχυθεί το τμήμα αποκατάστασης στο Ρίο με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και με νέα κρεβάτια για να καλυφθούν οι ανάγκες για αποκατάσταση στην Ετωλακαρνανία και Αχαΐα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να τραυματίσουν οι ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους να είναι αντικείμενα άγριας εκμετάλλευσης των επιχειρηματιών του χώρου υγείας. Ευχαριστώ. Πολύ τους συναδέλφους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την προτίμηση. Είναι σταθεροί σε επίκαιρες. Καλά κάνουν. Εδώ μιλάω πολύ σοβαρά, δεν ειρωνεύομαι. Το σταθερό ενδιαφέρον του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το εθνικό μεγέθος το τιμάει. Είναι σωστό. Εγώ δεν έχω αντίσταση προς αυτό. Λοιπόν, κατά το έτος 2024 ολοκληρώθηκε η διαδικασία διορισμού σε μία θέση ειδικευμένου γιατρού φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Παναγία η Βοήθεια. Το Πανεπιστήμιο του Ρίου δηλαδή, όπως είναι γνωστό στον πολύ κόσμο. Σύμφωνα με το έγγραφο 19/3/24 της υπηρεσίας από το Γενικό Νοσοκομείο του Ολοκαρνανίας Νομού Αγρινίου, στο οποίο αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από πολλά νοσοκομεία στην συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΚΤ για την ενίσχυσή του σε προσωπικό, έχουμε τα εξής. Το ΚΕΦΙΑ Παμφιλοχίας εντάχθηκε με τη δημοσίευση του νόμου ΤΑΔΕ του 2011 οργανικά και διοικητικά στο Γενικό Νοσοκομείο του Ολοκαρνανίας Αγρινίου και αποτελεί διατομεακό τμήμα υπαγόμενης διάθεσης ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΦΙΑΠ, στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, υφίσταται σήμερα τα ακόλουθα τμήματα, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλες τις ηλικίες, ενήλικες και παιδιά, εξωτερικά ιατρία ορθοπαιδικού, φυσικοθεραπείες ενηλίκων και παιδών, λογοθεραπείες παιδών και ενηλίκων, κοινωνική υπηρεσία, διοικητική υπηρεσία, νοσηλευτική υπηρεσία. Η διεπιστημονική αυτή ομάδα απαρτίζεται από έναν ιατρό ορθοπαιδικής, δύο ταφεύσεων φυσικοθεραπείας, έναν ταφεύσεων λογοθεραπευτών, έναν ταφεύσεων κοινωνικών λειτουργών και δύο ταφεύσεων νοσηλευτών. Ακόμη υπηρετούν δύο άτομα ειδικότητας ΔΕΛΤΕ διοικητικού, ένα άτομο ΔΕΛΤΕ μελητής πρόνοιας και ένας κλητήρας, τρεις ειδικότητες νυχτοφύλακες και προσωπικό καθεδρός κλπ. Μετά από όλα. Το ΚΕΦΙΑΠ, παρά την ερώτηση ότι δεν λειτουργεί, με την υπάρχουσα στελέχωση το 2023 εξυπηρέτησε τους εξής. Είχε 1.963 επισκέψεις ασθενών. Στη φυσικοθεραπεία πήγαν 240 ασθενείς και έγιναν 2.410 συνεδρίες, σαν τους 240. Λέει περίπου 10
στον καθένα. Η κοινωνική λειτουργός έχει 250 εξυπηρετούμενους ασθενείς αυτή τη στιγμή και 553 επαφές που τους μιλάει. Λογοθεραπεία έγιναν 62 επαφές, 62 δηλαδή αν χρειάστηκαν, και έχουν διενεργηθεί 362 συνεδρίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση λειτουργίας των κέντρων φυσικής, ιατρικής και αποκατάστασης στάθηκαν σε υγειονομικές περιφέρειες 42 συνολικά θέσεις ειδικότητας φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης με νόμο του 2019. Και δύο θέσεις από αυτές δόθηκαν στο συγκεκριμένο ΚΕΦΙΑΠ Αγρινίου. Το οποίο όμως παραμένει μια θέση οργανική κενή, όπου θα κάνουμε προκήρυξη φέτος το 2024. Άρα, και ως προς το ΚΕΦΙΑΠ των Πατρών, να πω να μην το ξεχάσω, αναφέρεται πως είναι μια καλά στελεχωμένη δομή, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων κτλ. Άρα, το ΚΕΦΙΑΠ λειτουργεί, αγαπητές συνάδελφοι, και παρέχει σημαντικές υπηρεσίες σε ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Κύριε Υπουργέ, οι σύμβουλοι σας μάλλον σας μιλήσανε για άλλο ΚΕΦΙΑΠ. Δεν μιλήσανε για τις αμφιλοχίες, γιατί επί της ουσίας είναι κλειστό. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε να το επισκεφθεί σήμερα. Είναι ο διοικητής της έκτης ΥΠΗ που υπάγεται. Ας πάει εκεί πέρα να σας μεταφέρει την πραγματική εικόνα που ισχύει. Αλλά την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγικά για αυτά τα άτομα, για τα οποία πραγματικά δεν περίσεψε μία κουβέντα και για τα βάσανα που τραβάτε, για να μπορέσουν κυριολεκτικά να ξαναζήσουν, ο ιδιωτικός τομέας, γιατί εκεί οθούνται, παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας, καθημερινά γιγαντώνεται και υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία θα μου επιτρέψετε να τα αναφέρω. Από τα ελάχιστα κρεβάτια που αυτός ο χώρος διέθετε στις αρχές του 2000, σήμερα έχει 3.500 κρεβάτια. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα επιλογή αυτών των ασθενών να πληρώνουν τα χιλιάρικα κάθε μήνα για να πηγαίνουν, αλλά είναι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας των παροχών υπηρεσιών υγείας από τη δημόσια και δωρεάν που θα έπρεπε να είναι. Τα δε νοσήλια στον ιδιωτικό τομέα κυμαίνονται από 2.000 μέχρι 3.000 το μήνα. Και είναι αντιληπτό ότι οι ασθενείς, όσο και οι οικογένειές τους, είναι απόλυτα ευάλωτοι όταν βιώνουν αυτά τα πράγματα. Αυτή ακριβώς την ευαλωτότητα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και τους οδηγεί ως όρημα φρούτα στα αδιφάγα σαγόνια των επιχειρηματιών υγείας, γι' αυτό και αυξάνονται ραγδαία τα κρεβάτια τους. Όταν δεν πρόκειται για παιδί, τα νοσήλια εκτινάσονται αντί για 3.500 στα 7.000 το μήνα. Σημείωση ότι για παιδιά δεν υπάρχει σχεδόν κανένα δημόσιο κρεβάτι στην περιοχή. Η πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της αντιμετώπισης αυτών των συνανθρώπων μας δημιουργεί κυριολεκτικά ένα σύγχρονο κοιάδα. Σκεφτείτε ότι ένα θύμα τροχαίου ατυχήματος μπορεί να σωθεί σε μία ΜΕΘ, ίσως όμως πεθάνει αργότερα από δυναμία αποκατάστασης των σωματικών του λειτουργιών. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να ονομαστεί, αν συμβεί, παράπλευρη απώλεια. Είναι απλά ένα έγκλημα. Επιπλέον αυτών, με στοιχεία της Eurostat και της Elstat, βλέπουμε ότι κάθε είδους αναπηρία είναι μια βασική αιτία φτωχοποίησης. Το 50% των οικογενειών των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή χρονίων πασχόντων, δηλαδή αυτών που θα έπρεπε να εξυπηρετούνται από το ΚΕΦΙΑΠ, ζει στο όριο της φτώχειας. Οι ίδιες μετρήσεις δείχνουν ότι για αυτά τα άτομα το κόστος της υγειονομικής συμπερίθαλψης είναι απαγορευτικό. Αν δεν βρίσκεται μακριά τους, σταματάνε τις θεραπείες τους επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα έξοδα μεταφοράς και παραμονή στο μέρος που θα τις κάνουν και τρέχουν στα πολιτικά γραφεία ζητώντας βοήθεια. Βιώνουν το ότι η μη αντιλαϊκή κυβέρνηση συνεχίζει επάξια το έργο της προηγούμενης. Η κυβέρνησή σας με το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία προωθεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση των ανελαστικών αναγκών τους. Ακούσαμε και πρόσφατο είναι τις κυβερνητικές κορώνες περί προσωπικού βοηθού, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας κτλ. Αυτό που επιχειρούν να περάσουν όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η δική σας,
Εδώ και χρόνια είναι η μεθοδευμένη υλοποίηση των αντιλαϊκών αναπηρικών μέτρων. Ακολουθούν τις περικοπές σε θεραπείες, επιδόματα και αναπηρικές συντάξεις, των λουκέτων σε δημόσια ειδικά σχολεία και δομές. Εμείς καλούμε την κυβέρνηση επιτέλους να πάρει μέτρα ώστε οι επιστημονικές ανακαλύψεις και η εξέλιξη της τεχνολογίας να δώσει μια σύγχρονη και δωρεάν ευκαιρία ζωής στα άτομα που χρήζουν αποκατάσταση και στους οικείους τους, και όχι να μετατρέπει αυτή την αποκατάσταση σε κερδοφόρο εμπόρευμα για τους ιδιώτες. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε, για το ΚΕΦΙΑΠ αμφιλοχίας με ρωτήσατε, για το ΚΕΦΙΑΠ αμφιλοχίας σας απάντησα. Η απάντηση που σας διάβασα δεν είναι από τους συνεργάτες μου, είναι από την υπηρεσία, όπως ακριβώς ήρθε. Τώρα να πούμε σοβαρά ότι η υπηρεσία λέει ψέματα για όλο αυτόν τον κόσμο που εξυπηρετήθηκε στο ΚΕΦΙΑΠ αμφιλοχίας το 2023, με συγχωρείτε, εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί αυτά είναι όλα δημόσια έγγραφα, πολύ εύκολα αποδείξιμα, και άρα εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Τώρα, αν αυτό που λέτε είναι ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα, μαζί σας. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και ναι, στον τομέα της αποκατάστασης πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα, και όσο αφορά τις δημόσιες δομές μας και όσο αφορά τις ιδιωτικές. Γιατί η αποκατάσταση είναι πολύ μεγάλο πράγμα και συνοδό της θεραπείας. Δεν έχει νόημα μια θεραπεία σε νοσοκομείο εάν χρήζει αποκατάσταση και δεν τη λάβει. Στην πραγματικότητα η υγεία του ασθενούς πρώτα υποστεί πολύ μεγάλη βλάβη. Και η κυβέρνηση μας κάνει πολλά για την αποκατάσταση. Και μέσω του ΕΟΠΗ χρηματοδοτούμε με πολλά εκατομμύρια ευρώ την αποκατάσταση ιδιωτικά κέντρα κάθε χρόνο. Και μέσω της ΑΕΜΗ έχουμε φτιάξει κέντρα αποκατάσταση δημόσια που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ένα καταπληκτικό κέντρο έχουμε εδώ στο Κοροπή, από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Και μέσα στο νοσοκομείο των ΚΕΦΙΑΠ έχουμε φτιάξει και να φτιάχνουμε και περισσότερα. Αλλά όχι η εικόνα όπως την παρουσιάζεται. Το κράτος είναι παρόν. Και παρακαλώ πολύ, και λόγω των ημερών, μη βαφτίζουμε κάθε και αστοχία κρατική, να σας πω εγώ, έγκλημα. Φτάνει.